Τώρα, για όλη αυτή την άσχημη κατάσταση που μου περιγράφετε, είδα ότι στη συνέντευξή σας επαναλαμβάνατε ως πρώτο υπεύθυνο τον κύριο Καραμανλή και τις υπόλοιπες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ λιγότερο, φαντάζομαι και άλλες κυβερνήσεις παλαιότερα της Νέας Δημοκρατίας λιγότερο. Πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να λογοδοτήσει ο κύριος Καραμανλής? Πρώτα απ' όλα, ναι. Έχετε ξεκαθαρίσει το μυαλό σας, γιατί εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει, γιατί ακριβώς έγινε ότι έγινε επί του κύριου Καραμανλή? Θα σας απαντήσω. Το χρέος της Ελλάδος από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι το 1990 ήταν 130 δις. Τα 5,5 χρόνια του Καραμανλή, 5,5 μόλις χρόνια, ήταν άλλα 130 δις. Άρα λοιπόν έχει μια μεγάλη ευθύνη ο κύριος Καραμανλής. Ο κύριος Καραμανλής τα παράτησε, έφυγε. Γιατί? Νομίζω δεν μπορεί να μην ξέρετε. Ο κύριος Καραμανλής... Μπαινοβγαίνατε στην πολυκατοικία. Ναι, ο κύριος Καραμανλής ως δομή ανθρώπου, νομίζω δεν ήθελε καν να γίνει πρωθυπουργός. Εάν δεχτώ αυτό που είχε πει ο κύριος Μιχάλης Λιάπης μια φορά. Είχε βάλει πρωθυπουργεύοντα στα οικονομικά τον κύριο Λουκοσκούφη, του είχε αφήσει το μαγαζί, και πρωθυπουργεύοντα για τα όλα θέματα αλλά τον κύριο Ρουσόπουλο. Και οι δύο απεδείξαν κατώτεροι των περιστάσεων. Βούλιαξε το πλοίο και ο κύριος Καραμανλής δεν ήρθε να μας πει μια κουβέντα. Να πει να απολογηθεί αυτό. Και ξέρετε, μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση, γιατί ο ένας έχει μπες, έχει μελεβεδιά. Δεν μπορεί την ημέρα που δικάζεται και οδηγείται στην εξώπορα του Κορυδαλλού, ο στενότερος του συνεργάτης, ο άνθρωπος του Αγγέλου, εκείνος να παίρνει το αεροπλάνο και να πάει να κάνει διακοπές στο Παρίσι. Έβγαλε γραπτή δήλωση. Άλλο η παρουσία. Εάν μου συνέβαινε αυτό, θα βάζα το στήθος μπροστά στους συνεργάτες. Το να βάζει συνεργάτες σου μπροστά για να κρύψουν το δικό σου στήθος, αυτό δεν είναι αδρία. Ωραία. Πρέπει να λογοδοτήσει μόνο πολιτικά ή πιστεύετε ότι χρειάζεται και διερεύνηση? Δηλαδή, το θεωρείτε σκάνδαλο? Πρέπει να φτάσουμε σε εξεταστική, όπως κάποιοι έχουν προτείνει? Να σας πω κάτι. Συνήθως, δηλαδή, αυτούς που τους χρεοκόπησαν, τους κλείσανε μέσα. Γι' αυτό ρωτώ. Με αφορμή την είδηση. Πιστεύω ότι ο κύριος Καραμανλής έχει τεράστιες ευθύνες. Έχουμε συνηθίσει αυτόν τον τόπο να καλυπτόμεθα πίσω από τη λέξη πολιτικές ευθύνες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση ικτρά. Κάποιος φταίει. Πιστεύω λοιπόν ότι αν γίνει εξεταστική το πρόγραμμα του Επιτροπή για την Οικονομία, θα διαπιστωθούν αρκετές πτυχές. Ο κύριος Καραμανλής μια φορά πρέπει να λογοδοτήσει. Μάλιστα. Τις εξεταστικές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, πώς τις βρίσκεται? Μπορεί αναμικές να βγει η αλήθεια? Αναμικές. Στη Σήμενς δεν έχει βρεθεί η αλήθεια. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση στο Μόναχο για 100 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ξαναεξετάστηκε, ναι, ο κύριος Τσουκάτος. Και ο κύριος Τσουκάτος λέει τα πήρε το ταμείο του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ λέει δεν τα πήρε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι αυταπόδεικτα ορισμένα πράγματα. Τα μεγάλα κόμματα χρηματοδοτούνται από διάφορες μίζες και διάφορες δουλειές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που όποιος την αρνείται αθλοτυφλεί. Να αποδειχτούν όμως. Δεν έχουν αποδειχθεί αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, εάν κάποιοι συμμετείχαν σε πάρτι των 200.000 ευρώ, όπως ο κύριος Μαντέλης ή ο κύριος Τσουκάτος, να πάνε φυλακή. Αλλά πρέπει να πάει όμως να λογοδοτήσει και ο κύριος Σιμίτης, πως οι δυο πιο στενοί τους συνεργάτες, ο Μαντέλης και ο κύριος Τσουκάτος, έκανε αυτές τις δουλειές. Ούτε αυτός ήθελε να μιλήσει. Υπήρξαν συμβασμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Δεν καλό Καραμανλή, δεν καλή Σιμίτη. Αυτός λοιπόν ο συμβασμός που έχει να κάνει με τον τίτλο Κόρακος Κοράκου Μάτι δεν βγάζει, δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της δημοκρατίας. Θέλω να κλείσουμε τώρα πολιτιστικά. Αληθεύει ότι ο κύριος Ψωμιάδης σας έδωσε το βιβλίο «Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο» όταν σας συνάντησε? Πράγματι. Μου έδωσε αυτό το βιβλίο με κάποια άλλα δώρα. Είναι ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Βεβαίως, και εγώ του είπα, θα το διαβάσω. Εγώ του είπα το εξής, ότι φίλος ο Παναγιώτης φιλτά τη αξιοπρέπεια. Αυτό το έμαθα. Ναι. Θέλω να μου πείτε, για να κάνουμε και ρεπορτάζ, τι σας είπε ο κύριος Ψωμιάδης που να έχει σχέση με τις παλιές αγάπες. Αισθάνεται προδομένος, ποιο είναι το πρόβλημα του? Η αλήθεια είναι ότι αισθάνεται κατρακωμένος με το παιχνίδι που του παίξε ο Σαμαράς. Και δεν έπρεπε να το παίξει του Παναγιώτη. Με εσάς δεν έχει ο Σαμαράς, πρόβλημα. Γιατί τις παλιές αγάπες σε εσάς το δώσει. Εμένα με αγαπάει. Με τον άλλον απλώς βρίσκεται σε μια αναγκαστική συνύπαρξη. Και εγώ τον αγαπάω, δεν γράφει βολία. Αλλά 8 χρόνια ο Διονύσης ο Ψωμιάδης ήταν στο πλευρό του Ψωμιάδη. Δεν ενόχλησε τον κύριο Σαμαρά ή τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ξαφνικά και έρχεται ο κύριος Σαμαράς ψευδόμενος και λέει οικογενειοκρατία. Δηλαδή είναι οικογενειοκρατία ο αδερφός του νομάρχη και δεν είναι ο γιος του υπουργού? Ή δεν είναι ο Βραβτιτσιώτης ο Τζούνιορ που για 14 γενιές έχουμε Βραβτιτσιώτη στην Ελληνική Βουλή? Αυτό δεν είναι οικογενειοκρατία που τον προτείνει για δήμαρχο της Γλυφάδας με μεθόδους που δεν κάνουν την γκάγστερς. Δηλαδή ειδοποιούν τον Οδυσσέα, τον, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, τον Παπαδόπουλο, να πάει να πάρει το χρήσμα 12.30 ώρα.
Λένε λοιπόν στον στρατιώτη, έρχεται να πάρει το χρήσμα ο γιατρό ο Δεσσέας Παπαδόπουλος, παρατήσου τώρα για να πάρει το χρήσμα ο γιος. Και παρατήθηκε άλλον από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας για να πάρει ο γιος του. Αυτά είναι πράγματα. Είναι όλα στημένα, λέτε δηλαδή. Κόζα νόστρα είναι. Λοιπόν, ντρέπομαι να πούμε για αυτή την πολιτική και πάρα πολύ ντρέπομαι γιατί ακόμα εγώ έχω πάει φυλακή. Είμαι ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παλιά που είχε πάει φυλακή τότε, επί Κουτσόγιωργα. Λοιπόν, την κατάντησαν μια απέναντι Χωάνη. Και είναι ντροπή. Και όπως είπες και πριν, γιατί δεν μου άφησες να σε απαντήσω, αλλάξει κουβέντα μας γρήγορα. Δεν πειράζει. Ενδιαφέρομαι σφοδρά. Και πιστεύω ότι κάποια ημέρα των ημερών πρέπει να γίνει ένα ανοιχτό συνέδριο για να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι θα γίνει με την παράταξη. Δεν μπορεί η παράταξη να οδηγείται όπως οδηγείται από αυτούς που οδηγήθηκε από εκεί που ήταν πρωτοπόρος ή στον Κιάδα. Είναι αδιανόητο. Και μάλιστα με πρωθυπουργό τον κύριο Γιώργο Παπαδρέου, που δεν έχει τις περγαμηνές που είχε ο Ανδρέας Παπαδρέου ή τη δυσκολία που είχε ένας Ανδρέας Παπαδρέου. Έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια η παράταξη. Απροταγωνίστρια την κάνανε κομπάρσο. Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτή την κατάσταση και βεβαίως την ημέρα που θα χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, θα πάρω πρωτοβουλίες. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε για να μας. Να είστε καλά κι εγώ. Με τίμησε η πρόσκλησή σας και γι' αυτό ήρθα με πάρα πολύ χαρά. Παρακολουθώντα πάντα το τελετίο, γιατί είναι η ώρα που πηγαίνω στο σπίτι αργά και μπορώ και βλέπω εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, για χαρά.